9 στους 10 νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής θεραπείας ολόκληρης της χώρας είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Χρήστος Παπαδόπουλος. Ναι, είναι αυτό που λέτε, ότι πανελληνίως αυτό που πανελλήνια τα στοιχεία του ΕΟΔΗ και τα σημερινά μιλάνε ότι 9 στους 10 στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Τη στιγμή που, επειδή μιλάμε τώρα για ηλικίες, αφήνουμε τα παιδιά έξω. Ναι, ναι. Το ποσοστό εμβολιασμένων στη χώρα μας είναι με 55%, αλλά στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι γύρω στο 70-75%. Άρα λοιπόν, ενώ περισσότεροι, το 3 τέταρτα είναι εμβολιασμένοι, ο 1 στους 10 της ΜΕΘ είναι εμβολιασμένος και 9 στους 10 είναι ανεμβολίαστοι. Συντριπτικό το ποσοστό υπέρ των ανεμβολίαστων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το εμβόλιο κάνει δουλειά. Επεσήμανε δε ότι κάθε μέρα άνθρωποι πεθαίνουν από τον κορονοϊό και όχι από το εμβόλιο. Είναι πολλαπλάσια η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος από τον ιό και εξήγησε ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν περισσότερο. Κάθε μέρα πεθαίνουν από τον κορονοϊό, δεν πεθαίνουν από το εμβόλιο. Δεν βλέπουμε θανάτους από τα εμβόλια. Δηλαδή το ότι υπάρχουν κάποιες πολύ σπάνιες παρενέργειες, υπάρχουν, κανείς δεν είπε όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλάσια, πολύ πολλαπλάσια η πιθανότητα κάποιος να πάθει κάτι από τον κορονοϊό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτούς που διστάζουν ακόμα να ξέρουν ότι ο κορονοϊός θα έχουν μεγάλη πιθανότητα όσοι δεν έχουν κολλήσει να κολλήσουν. Και εμβολιασμένοι βεβαίως, αλλά ναι. Εμβολιασμένοι θα το περάσουν ελαφριά. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Και το ποσοστό είναι ισχυρό. Η δική μνήμα έκανε στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του εμβολιασμού, λέγοντας εμφατικά ότι όσοι κάνουν τέτοιες αναρτήσεις κάνουν ζημιά σε συνανθρώπους τους. Τέρμα με αυτά, αρκετά. Και όσοι κάναν ζημιά, να ξέρουν ότι έχουν κάνει ζημιά σε συνανθρώπους τους που έχουν, πολλοί από αυτούς που μπορεί να έχουν αποβιώσει κιόλας. Για τα σέλευτες των σχολείων, είπε ότι πολλοί δηλώνουν ψευδές αποτέλεσμα. Σκεφτούμε ότι πολλοί από αυτούς που δηλώνουν ανασεύτες το δηλώνουν ψευδός. Δεν κάνουν όλοι σεύτες, ας μην κοροϊδευόμαστε. Μάλιστα. Και όπως λέτε, αυτό πολύ σωστά το είπατε. Αν ο άλλος αναγκαστεί, επειδή υπάρχει ένα κρούσμα στην τάξη, να κάνει το παιδί του κάθε μέρα τεστ, δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνει. Άρα λοιπόν η ευαισθησία είναι χαμηλότερη του 50%. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα κρούσματα. Πώς ανοιχνεύονται? Αντιμετώπισε ως προβληματικό το πρωτόκολλο για τα σχολεία. Σημαίνει ότι έχουμε κι άλλα τα οποία δεν έχουμε ανοιχνεύσει για τους λόγους που είπαμε. Ναι, βέβαια. Μειωμένη ευαισθησία. Άρα λοιπόν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα δούμε, που σημαίνει ότι έχουμε καθολική εξάπλωση του ιού. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή που βγήκε η οικία για τα σχολεία είναι προβληματική. Μάλιστα. Έχει και λάθη μέσα. Αναφερόμενος στην εστίαση, είπε ότι όταν όλοι βλέπουν το υγειονομικό, τηρούν τα μέτρα. Η μετάδοση γίνεται μεταξύ των εργαζομένων και όχι μεταξύ των θαμώνων. Αυτό που έχω δει, όχι μόνο στους ελέγχους, που εντάξει, όταν πας να δουν το υγειονομικό να πηγαίνει, όλοι τηρούν τα μέτρα, έτσι ξαφνικά. Ναι. Αλλά ναι. Αυτό που είδα από πλευράς κρουσμάτων και πέρσι και φέτος, όταν άνοιγε η εστίαση, βλέπαμε ότι κυρίως είχαμε μεταδόσεις μεταξύ των εργαζομένων. Ναι. Το κλειδί είναι εκεί δηλαδή. Ότι κυρίως οι μεταδόσεις δεν γινόταν μεταξύ των θαμώνων. Σε μια ταβέρνα, έτσι, σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ναι. Γινόταν κυρίως μεταξύ των θαμώνων. Τέλος, αναφέρθηκε και στα πλαστά πιστοποιητικά, όπου τα χαρακτήρισε ως απαράδεκτο φαινόμενο. Ναι, αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Αν δεν θέλει κάποιος να εμβολιαστεί, ας μην εμβολιαστεί. Το να πηγαίνει όμως με δόλιο τρόπο, να παρουσιάζει τον εαυτό του εμβολιασμένο ή να παρουσιάζει τον εαυτό του θετικό, όχι μόνο κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους γύρω του, προκαλεί και σοβαρό πρόβλημα στην δημόσια υγεία.